Παράλληλα με την εισαγωγή των γραμμών παραγωγής, οι αξιωματούχοι της Ford καθιέρωσαν την περίφημη ημέρα των 5 δολαρίων σε μια εποχή που το ημερομίσθιο δεν ξεπερνούσε τα 2,5 δολάρια. Δημιούργησαν επιπλέον το κοινωνιολογικό τμήμα που συγκέντρωνε πληροφορίες για όλους τους υπαλλήλους και τους εργάτες των εργοστασίων. Για αυτή την έρευνα η εταιρεία έλεγε «Η Ford είναι η μόνη εταιρεία που μπορεί να κάνει μια τέτοια έρευνα. Απαιτούμε να μαθαίνουμε την εθνικότητα, τη θρησκεία, τις τραπεζικές αποταμιεύσεις, αν ο άνθρωπος έχει ή αγόρασε ακίνητο, πώς διασκεδάζει, την περιοχή που επιλέγει να ζει». Αυτά και πολλά άλλα καταγράφονται σε πίνακες. Στην πραγματικότητα, η ημέρα των 5 δολαρίων επέκτηνε τα σύνορα του ελέγχου της εταιρείας από το εργοστάσιο στα σπίτια και τις κοινότητες των εργατών. Επιπλέον, το κοινωνιολογικό τμήμα της Ford δημιούργησε ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικού ελέγχου πάνω στο εργατικό δυναμικό, προκειμένου να αναπτύξει και να εμφυσίσει θετικές εργασιακές αξίες και επιθαρχημένες συνήθειες στο εργατικό δυναμικό. Όποιον εργατόν η ζωή τέριαζε με τα κριτήρια που είχε θέσει η εταιρεία, θα έπαιρνε τα 5 δολάρια την ημέρα. Οι υπόλοιποι αποκλείονταν. Ορισμένες από τις ερωτήσεις διείσδυαν βαθιά στην προσωπική και οικογενειακή ζωή των εργαζόμενων. Το σχέδιο για την ημέρα των 5 δολαρίων αντιπροσώπευε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού της στάσης και της συμπεριφοράς των πολυεθνικών εργαζόμενων της Ford. Το κοινωνιολογικό τμήμα ήταν το όργανο για την κοινωνική και πολιτιστική αλλαγή και την αμερικανοποίηση των μεταναστών εργατών. Η μαζική παραγωγή χαρακτηρίζεται από την έμφαση που έδωσε στη χαμηλή ειδίκευση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της είναι η αποξένωση της εργασίας. Στην εισαγωγή του έργου του Labor and Monopoly, ο Χάρι Μπρέιβερμαν επισημαίνει την αντίφαση που παρατηρείται σε πολλά κείμενα που ασχολούνται με την εργασία. Από την μία πλευρά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτήσεις του αυτοματοποιημένου εργασιακού περιβάλλοντος για καλύτερη μόρφωση, μεγαλύτερη πνευματική προσπάθεια και ικανότητα των εργαζόμενων. Από την άλλη πλευρά, οι έρευνες ανάμεσα στους εργαζόμενους δείχνουν να υπάρχει μια μεγάλη δυσαρέσκεια για τις συνθήκες εργασίας τόσο στα εργοστάσια όσο και στις θέσεις γραφείου. Η εργασία στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον υποδιαιρείται σε μικρές λειτουργίες που δεν κατορθώνουν να διεγείρουν το ενδιαφέρον των εργαζόμενων. Αυτές οι στοιχειώδεις λειτουργίες απαιτούν όλο και λιγότερες ικανότητες και όλο και λιγότερη εκπαίδευση. Θα πρέπει κανείς να διακρίνει όμως τον όρο alienation, που αναφέρεται σε μια αντικειμενική κατάσταση, από τον όρο estrangement, που αφορά τα υποκειμενικά αισθήματα μοναξιάς που αναπτύσσονται στους ανθρώπους. Η αποξένωση είναι σύμπτωμα της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. Ο Μπρέιβερμαν τονίζει την υποβάθμιση του περιεχομένου της εργασίας με την απώλεια ικανοτήτων λόγω της δημιουργίας μονότονων και επαναλαμβανόμενων κινήσεων ή διαδικασιών. Ο εργαζόμενος γίνεται προέκταση της διαδικασίας ή της μηχανής. Όμως οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το περιθώριο να απολαμβάνουν την εργασία τους. Η εργασία δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν. Δυστυχώς, στην πραγματικότητα, η εργασία γίνεται από αναγκαιότητα και αγκαρία. Οι άνθρωποι δεν είναι ελεύθεροι να παράγουν, αλλά εξαναγκάζονται να δουλεύουν σε δουλειές που δεν τους δίνουν ικανοποίηση και τους φέρνουν σε σύγκρουση με άλλους ανθρώπους, ακόμα και με τον εαυτό τους. Η αποξένωση στην εργασία εκδηλώνεται σε 4 επίπεδα. Αποξένωση από το προϊόν. Ο εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση ενός μικρού μέρους μιας κατασκευής ή της διάθεσης ενός προϊόντος ή κάποιας υπηρεσίας. Για παράδειγμα, πουλάει αυτοκίνητα που δεν έφτιαξε ο ίδιος. Θα μπορούσε το ίδιο καλά να πουλάει ηλεκτρικές συσκευές και πραγματικά οι πολιτές αλλάζουν κλάδο χωρίς να τους πολύ νοιάζει. Οι άνθρωποι εργάζονται για να φτιάξουν ένα πολύ μικρό μέρος του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας, το οποίο ενδεχομένως δεν βλέπουν καθόλου. Το προϊόν αυτό διατίθεται στην αγορά από άλλους ανθρώπους, καταναλώνεται από άλλους, με σκοπό να παραχθεί το κέρδος, το οποίο κερδίζει τελικά ο επιχειρηματίας.
Οι μάνατζερς και μερικοί παραγωγοί ελέγχουν το τι παράγεται, με τι ρυθμό παράγεται, ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί, ποια χαρακτηριστικά θα έχει το προϊόν, από πού θα εισαχθούν οι πρώτες ύλες, σε ποια αγορά θα διατεθεί. Ο εργαζόμενος έχει μικρή σχέση και ενδεχομένως μικρό ενδιαφέρον για το ίδιο το προϊόν ή την υπηρεσία. Έτσι, ο εργαζόμενος αποξενώνεται από αυτό. Αποξένωση από την εργασία. Η εργασία σαν διαδικασία είναι περιορισμένη σε έκταση, επαναλαμβανόμενη, προβλέψιμη, με άγχος, αλλά χωρίς ενδιαφέρον. Παράδειγμα, οι υπάλληλοι των εταιριών ηλεκτρονικών πωλήσεων, οι υπάλληλοι διανομής, οι εργάτες που συναρμολογούν ηλεκτρονικές συσκευές. Ένας πολιτής αγωνιά να πετύχει την πώληση για να πάρει τον πόνους, αλλά η ίδια η πώληση έχει ελάχιστο ενδιαφέρον. Πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει το να σκαρφίζει σε επιχειρήματα για να πείσει τον πελάτη να αγοράσει ένα προϊόν που πολλές φορές ξέρει ότι δεν του χρειάζεται ή δεν είναι αυτό που ζητάει. Πόσο ενδιαφέρον έχει η δουλειά των χιλιάδων νέων που κάνουν τηλεφωνικές πωλήσεις και κάποιες φορές εισπράττουν τις ύβρις των υποψήφιων πελατών. Ο εργαζόμενος γίνεται ένα μικρό κομμάτι σε ένα puzzle που δεν το ελέγχει, ενώ πολλές φορές ο μισθός που παίρνει δεν του φτάνει για να αγοράσει το προϊόν που πούλησε ή έφτιαξε. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος δεξιωτικού γραφείου κλείνει εισιτήρια, ξενοδοχεία, τοπικές εκδρομές σε εξωτικά μέρη που ποτέ δεν έχει δει και αμείβεται με ένα μισθό που δεν θα του επιτρέψει ποτέ να τα επισκεφθεί. Η παραγωγή του προϊόντος ή η παροχή της υπηρεσίας δεν κερδίζουν την προσοχή και την αγάπη του εργαζόμενου που εκτελεί μηχανικά τα καθήκοντά του και αποξενώνεται από το έργο του. Αποξένωση από τους ανθρώπους. Όταν το εργασιακό καθήκον είναι περιορισμένο, για παράδειγμα η έκδοση ενός τιμολογίου, ο υπάλληλος περιορίζει το ενδιαφέρον του αποκλειστικά και μόνο σε αυτό. Όλα τα υπόλοιπα τα αφήνει για τους άλλους κρίκους της αλυσίδας. Το ενδιαφέρον σε ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον μοιραία περιορίζεται στο μισθό. Ο εργαζόμενος δεν έχει καμία ουσιαστική σχέση με τη διαδικασία παραγωγής ή διάθεσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας και είναι αντικειμενικά αποκομμένος από τους υπόλοιπους συμπαραγωγούς. Στην καλύτερη περίπτωση, το ενδιαφέρον το περιορίζεται στην αποφυγή προστριβών με τους υπόλοιπους ανθρώπους που το περιβάλλουν. Ειδικότερα, τα συστήματα αξιολόγησης των επιδόσεων, τα οποία είναι ατομιστικά από το σχεδιασμό τους. Η εξάρτηση της αμοιβής από την επίδοση, που έχει αποδειχθεί ότι δεν αυξάνει ούτε την επίδοση ούτε την αμοιβή. Ο ανταγωνισμός για τη διατήρηση της θέσης εργασίας και το σύνολο των σχέσεων απασχόλησης κάνουν τους ανθρώπους να βρίσκονται σε ανταγωνισμό ο ένας με τον άλλον. Ο καθένας κυνηγάει το ατομικό του συμφέρον. Ο ένας εργαζόμενος ανταγωνίζεται τον άλλον για ένα μπόνους ή για την εύνοια του προϊσταμένου, που είναι πολύ σημαντική όταν φτάσει η ώρα της αξιολόγησης. Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που ζει, αναγκάζεται να αφοσιώνεται μόνο στο προσωπικό του συμφέρον και δεν τον ενδιαφέρει το συλλογικό καλό και η συνεργασία. Οι εργαζόμενοι γίνονται κυνικοί απέναντι στην επιχείρηση, απέναντι στη δουλειά τους και τελικά απέναντι στους συναδέλφους τους. Αποξένωση από τον ίδιο τον εαυτό. Ο άνθρωπος συνεισφέρει στην κοινωνία με την εργασία του. Ένας σιδηρουργός, για παράδειγμα, καμαρώνει για την κακελόπορτα που έφτιαξε. Οι σιδηροκατασκευές είναι η ταυτότητά του. Είναι μέρος αυτού που ονομάζεται ουσία της φύσης του. Η εργασία θα μπορούσε να αποτελεί έκφραση της δημιουργικότητας του ανθρώπου. Στην κοινωνία της αγοράς, οι άνθρωποι είναι αποξενωμένοι από το περιβάλλον, από τους άλλους ανθρώπους, από την εργασία τους και τελικά χάνουν και την ίδια την αίσθηση του εαυτού τους. Ο αποξενωμένος άνθρωπος αισθάνεται ότι ενεργεί ελεύθερα μόνο όταν εκπληρώνει τις πιο ζωώδεις λειτουργίες του, δηλαδή να τρώει, να πίνει, να τεκνοποιεί, ενώ στις ανθρώπινες, δημιουργικές λειτουργίες, όπως είναι η εργασία, αισθάνεται ότι δεν είναι άνθρωπος, αλλά ζώο ή ακόμα χειρότερα, μηχανή.